Πάμε να δούμε άλλη μια μαρτυρία από επιβάτη στο τρένο που δίνει σκληρές περιγραφές. Πάμε να δούμε τι είδε ο νεαρός. Ας πούμε ότι το τελευταίο βαγόνι που είναι ακόμα στις ράγες, ίσως το 5 που ήταν το δικό μας, το επόμενο, και από εκεί και έπειτα τα βαγόνια να κάνουν ένα κύκλο στον αέρα, κάποια να είναι τελείως στον αέρα και το τελευταίο να είναι 5 μέτρα πιο κάτω, σαν ένα αεροπλάνο που έχει συντριβεί, να έχει βρει κάτω στο χώμα. Φαντάζομαι να συγκρούνται δύο τρένα με τοπική. Όταν στα 15 λεπτά γίνει που μου πήρε να φτάσω, τα πρώτα 2-3 βαγόνια ήταν στις φλόγες. Δηλαδή από μέσα, λες και το είχαν ανάψει με αναπτύνα. Είχατε πάει για εκδρομή, ποιος ήταν ο λόγος? Όχι, κάνω τακτικά διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη και είμαι Αθηναίος. Πολλοί συνεπιβάτες σας μας είπαν ότι είχατε ενημερωθεί και μάλιστα είχατε καθυστερήσει σε αυτό το δρομολόγιο. Σας είπανε το λόγο? Η καθυστερήση είναι κάτι πολύ συχνό όταν κάνουμε αυτό το δρομολόγιο. Η καθυστέρηση ήταν. Πάμε και όπου βγει. Είναι κάπως αντίστοιχο και με αυτό που λένε ότι συνέβη. Η καθυστέρηση είναι για να. Σε περιπτώσεις που θα έχει φτάσουμε, μια αντίθετη στοιχεία και πρέπει να περιμένουμε για να περάσει πριν συνεχίσουμε. Ναι. Καθυστέρησε κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που έχει ξαναγίνει. Δεν ξέρω τι ρόλο έχει να παίξει καθυστέρηση. Ακούσατε κάτι εσύ από το ασύρμα του κάτω να είπε κάτι? Τίποτα. Δεν έχουμε πρόσβαση σε τέτοιο ήχο. Πώς ήταν εκείνα τα δευτερόλεπτα? Τα πρώτα. Απλά μπερδεμένα. Μπερδεμένα και χαοτικά. Δεν καταλάβατε τι έγινε στην αρχή? Όχι. Μπερδεμένα και μπαμπούμ. Να σας κάνω μια πρόβλεψη. Ανθρώπινος παράγοντας, ανθρώπινο λάθος. Η υπεύθυνη ιδέα την πληρώσουν, θα βρουν κάποιο εξυλαστήριο θύμα και θα την πληρώσει αυτό. Έτσι. Η Ελλάδα του 2023, καμαρώστε την. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.